Και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 73, ΚΑΑ κεφάλαιο, 21 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Αυτές δε είναι κρίσεις τας οποίας θέλεις εκθέσει έμπροσθεν αυτών. Εάν αγοράσεις δούλων Εβραίων, 6 έτη θέλει δουλεύσει. Εν δε το 7ο θέλει εξέλθει ελεύθερος, δωρεάν. Εάν εισήλθε μόνος, μόνος θέλει εξέλθει. Αν είχε γυναίκα, τότε η γενή αυτού θέλει εξέλθει με ταυτού. Εάν ο Κύριος αυτού έδωκε εις αυτόν γυναίκα και γέννησε εις αυτόν υιούς ή θυγατέρας, η γενή και τα τέκνα αυτής θέλουν συνείστε του Κυρίου αυτής, αυτός δε θέλει εξέλθει μόνος. Αλλά αν ο δούλος είπε φανερά αγαπώ τον Κυριόν μου, τη γυναίκα μου και τα τέκνα μου, δε θέλω εξέλθει ελεύθερος, τότε ο Κύριος αυτού θέλει φέρει αυτόν προς τους κριτάς και θέλει φέρει αυτόν εις την θύραν και στον παραστάτην της θύρας και ο Κύριος αυτού θέλει τρυπεί στο οτίον αυτού με τρυπητήριον και θέλει δουλεύει αυτόν διαπαντός. Και αν της πωλήσει τη θυγατέρα αυτού διαδούλην, δεν θέλει εξέλθει καθώς εξέρχονται οι δούλοι. Εάν δε αρέσει εις τον Κύριον αυτής ως της ηρευονίστη αυτήν σε αυτόν, τότε θέλει απολυτρώσει αυτήν εις ξένον έθνος, δεν θέλει, έχει εξουσία να πουλήσει αυτήν, επειδή εφέρθη προς αυτήν απίστος. Εάν όμως η ρηφώνασιν αυτήν με τον ιόν αυτού, θέλει κάμει προς αυτήν κατά το δικαίωμα των θυγατέρων. Εάν λάβει σε αυτόν άλλην, δεν θέλει στερήσει την τροφήν αυτής, τα ειδήματα αυτής και το προς αυτήν χρέος του γάμου. Εάν όμως δεν κάνει εις αυτήν τα 3 ταύτα, τότε θέλει εξέλθει δωρεάν άνευ αργυρίου. Ως της πατάξει άνθρωπον και ποθάνει θέλει εξάπατος θανατωθεί. Εάν όμως δεν παραμόνευσεν, αλλά ο Θεός παρέδωκε αυτόν εις τη χείρα αυτού, τότε εγώ θέλω σι διορίσει τόπον όπου θα καταφύγει. Εάν δεν της εγερθεί κατά του πλησίον αυτού, δια να δολοφονήσει αυτόν από το θυσιαστηρίο μου, θέλει αποσπάσει αυτόν δια να θανατωθεί. Και ως της πατάξει τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κλέψει άνθρωπον και πωλήσει αυτόν, ή αν ευρεθεί εις τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κακολογεί τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και αν άνθρωποι λογομαχώσει μεταλλήλων και ουσ πατάξει τον άλλον με λίνθον ή με γρόνθον και δεν αποθάνει αλλά γίνει κλινήρης, εάν σηκωθεί και περιπατήσει έξω με τη βακτηρία αυτού, τότε θέλει είστε ελεύθερος ο πατάξας, μόνο θέλει αποζημιώσει αυτόν δια την αργίαν αυτού και θέλει επιμεληθεί την τελείαν θεραπεία αυτού. Και αν της πατάξει δούλων αυτού ή την δούλην αυτού με ράβδον και αποθάνει υπό τη χειρός αυτού, θέλει εξάπαντος τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μίαν ημέρα ή δύο, δεν θέλει τιμωρηθεί, διότι είναι αργύριον αυτού. Αμήν. Εκτός από τις 10 εντολές που είναι οι βασικές εντολές που ο Θεός παρέδωκε στους ανθρώπους για πρώτη φορά για να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι τη δικαιοσύνη του Θεού και την αδυναμία των ανθρώπων να πράξουν τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί κανένας άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να πράξει τη δικαιοσύνη του Θεού και να είναι υπάκος κατά πάντα σε όλες τις εντολές που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στον νόμο του Μωυσή. Εκτός όμως λοιπόν από τις 10 εντολές που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, έδωσε και κρίσεις. Γι' αυτό και στο λαό του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, καταρχάς δεν υπήρχε βασιλιάς, αλλά υπήρχαν κριτές. Όπου τι έκαναν, όταν υπήρχε διαμάχη μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ λαού του λαού του Θεού, πήγαιναν στον κριτή που ο Θεός συνήθως έβαζε, πήγαιναν στον κριτή και ανάλογα με το τι είχαν, ο κριτής έπαιρνε απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το τι πρέπει να γίνει. Η κρίση ήταν επίσης η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού σε λεπτομέρειες στην κανονική, προσωπική, οικογενειακή, ακόμη και στην ζωή μέσα στο λαό του Θεού,
ήταν οι λεπτομέρειες της δικαιοσύνης του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι επιφανειακή, αλλά φτάνει μέχρι τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς και ιδιαιτέρως της συνείδησης του ανθρώπου. Γιατί από τη συνείδηση, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη φωνή του Θεού, ο άνθρωπος έχει από αρχής τη φωνή του Θεού μέσα του, ώστε να γνωρίζει τι είναι το θέλημα του Θεού και τι δεν είναι το θέλημα του Θεού. Μόνο που εάν κατ' επανάληψη, εκουσίως, συνεχόμενα αμαρτάνει ο άνθρωπος, τότε καυτηριάζεται η συνείδηση του ανθρώπου και δεν καθαρίζεται με τίποτα. Είναι αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, οι ερηνίες, οι τύψεις που θα λέγαμε. Δεν καθαρίζεται με τίποτα η συνείδηση του ανθρώπου και δεν είναι απλό το ότι δεν καθαρίζεται η συνείδηση του ανθρώπου με τίποτα παρά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι ότι όταν η συνείδησή μας δεν είναι καθαρή, είναι καυτηριασμένη ή όπως λέει ο Λόγος του Θεού, έχουμε αποβάλει την αγαθή μας συνείδηση εξαιτίας των έργων του σκότους τα οποία έχουμε πράξει στο παρελθόν. Γιατί η συνείδηση είναι οι αμαρτίες του παρελθόντος. Τότε οι αμαρτίες του παρελθόντος υπησέρχονται στην καρδιά μας και για να το καταλάβουμε αυτό καλά, πολλές φορές μία αμαρτία ή και περισσότερες, όταν τις σκεφτόμαστε, θα τολμούσα να πω, τις νοσταλγούμε. Εάν δεν έχει καθαριστεί η συνείδησή μας από, με το αίμα του Χριστού και να είναι καθαρή, τέλεια η συνείδησή μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος νοσταλγεί κάποιες παλιές αμαρτίες, λέει ο Λόγος του Θεού, θα βρει την ευκαιρία να τις ξανακάνει. Και πώς ξαναγίνονται? Γιατί μπαίνουν σαν πειρασμός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, καθώς είναι γραμμένο ότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, αλλά κάθε άνθρωπος πειράζεται από τις ιδίες αυτού επιθυμίας. Η επιθυμία μπορεί να έρθει από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά εκεί που είναι το πολύ χειρότερο είναι όταν ο πειρασμός και η επιθυμία έρθει μέσα από το εσωτερικό περιβάλλον του ανθρώπου, δηλαδή από τη συνείδησή του. Γι' αυτό και αν δεν καθαριστεί η συνείδηση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγεννηθεί. Το αίμα του Χριστού πρώτα καθαρίζει τη συνείδηση του ανθρώπου και ύστερα ο Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο εις ελπίδα ζώσα, φτιάχνοντας και την καρδιά του, τις επιθυμίες δηλαδή της καρδιάς και τις επιθυμίες της σαρκός, διορθώνοντας, καλύπτοντας, αλλά και την αλαζονία του βίου. Σε έναν άνθρωπο λοιπόν που δεν είναι δυνατό να καθαριστεί η συνείδησή του, ο Θεός έδωσε τις γενικές εντολές, δηλαδή τις 10 εντολές, αλλά έδωσε και τις λεπτομέρειες της δικαιοσύνης του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του Θεού, ταυτόχρονα δεν να γνωρίσει και την αδυναμία του να εκτελέσει από μόνος του, χωρίς την επέμβαση του Θεού, από μόνος του να εκτελέσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν, αυτές είναι οι κρίσεις, ενώ οι πρώτες ήταν οι εντολές. Αυτές είναι οι κρίσεις τις οποίες θέλεις, πρέπει να εκθέσεις μπροστά στο λαό. Και η πρώτη κρίση που φέρνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι η δουλεία. Εάν αγοράσεις δούλο Εβραίων τινά. Η δουλεία ήταν όχι μόνο επιτρεπτή, αλλά ήταν και αναγκαία την εποχή την παλαιά, την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και πρώτερον. Τι σημαίνει αναγκαία? Σημαίνει ότι εάν δεν υπήρχαν οι δούλοι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ανάπτυξη του ανθρωπίνου γένους. Γιατί δεν υπήρχαν και νομοθεσίες. Σκεφτείτε ότι πρώτη φορά έρχεται νομοθεσία Θεού μάλιστα στο λαό Ισραήλ. Άρα λοιπόν, ποιες νομοθεσίες υπήρχαν τότε? Του ισχυρότερου. Και ποιος ήταν ο ισχυρότερος τότε? Ο Κύριος.
Και ποιος ήταν ο μη ισχυρός, ο αδύναμος, ο δούλος. Μέσα λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη είναι επιτρεπτή η δουλεία, γιατί ήταν επιτρεπτή μέσα στον κόσμο τότε, αλλά ο Θεός επενέβαινε στη δουλεία για να ελαφρώσει και να βοηθήσει τους δούλους στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Χριστού τη διαφορά της επέμβασης και της εντολής του Θεού στους δούλους τότε και στους δούλους σήμερα. Όταν λέω σήμερα εννοώ αρχές της Καινής Διαθήκης που και πάλι επιτρέπεται η δουλεία, μέχρι και σήμερα που με διαφορετικό τρόπο επιτρέπεται η δουλεία, όπως θα δούμε, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, σε λίγο. Στους δούλους λοιπόν, πώς κάποιος γινόταν δούλος όταν δημιουργεί το χρέος και αναγκαζόταν να πουλήσει τον εαυτό του γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, εάν πουληθεί κάποιος δούλος Εβραίος, αν αγοράσεις δηλαδή κάποιον δούλον Εβραίο, δεν τον αγοράζεις σε φόρους ζωής. Αυτό είναι το έλεος του Θεού ευθύς εξ αρχής. Γιατί δούλος τότε στα άλλα έθνη ήταν για όλη τους τη ζωή και μάλιστα χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα. Ήταν πράγματα. Ήταν ακόμη πιο λίγο από πράγματα, χωρίς καμία αξία. Ο άνθρωπος χωρίς καμία αξία παρά μόνο να του δίνει εντολές και είχε απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου. Δεν ήταν αστεία πράγματα, αδερφοί. Βέβαια, θα δούμε, είπαμε αργότερα, και σήμερα υφίστανται μορφές δουλείας που είναι φοβερές. Τουλάχιστον στον κόσμο, αλλά όχι στην Εκκλησία. Θα δούμε όμως. Αν αγοράσεις λοιπόν δούλων Εβραίων, μόνο 6 χρόνια έχεις δικαίωμα να τον βάζεις να σε δουλεύει. Τον 7ο χρόνο θα τον απολύσεις και μάλιστα δωρεάν. Δηλαδή δεν του ζητήσεις αποζημίωση, δεν θα σε πληρώσει. Και μάλιστα στο Δευτερονόμιο λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εάν αδελφός σου Εβραίος πουληθεί σε σένα, θα δουλεύει σε σένα 6 χρόνια και το 7ο έτος θα τον εξαποστείλεις ελεύθερον από σου. Και όταν εξαποστείλεις ελεύθερον από σου, δεν θα εξαποστείλεις αυτόν κενών, αλλά εξάπαντος θα εφοδιάσεις αυτόν από το προβάτον σου που σου δούλευσε και από του αλωνίου σου και από του λινού σου και από ό,τι Κύριος ο Θεός σε ευλόγησε θα δώσεις αυτόν. Και θα ενθυμηθείς ότι κι εσύ ήσουν αδούλος στην Αίγυπτο, αλλά ο Κύριος ο Θεός σου σε ελύτρωσε, όθεν εγώ προστάζω εισέ το πράγμα τούτο σήμερα. Παντού φαίνεται, αδελφοί αγαπητοί, και στην Παλαιά Διαθήκη το έλεος του Θεού. Δεν θα τον εξαποστείλεις δωρεάν, αλλά και θα του δώσεις από αυτά που ο Θεός ευλόγησε. Να αναγνωρίσεις δηλαδή ότι ο Θεός σε ευλόγησε, γι' αυτό πρέπει να του δώσεις από αυτά που σου ευλόγησε. Εάν τώρα ο Κύριος αυτός έδωκε εις αυτόν γυναίκα και γέννησε σε αυτόν ιούς ή θυγατέρας, η γυνή και τα τέκνα αυτής θέλουσιν είστε του Κυρίου αυτής, αυτός δεν θελήστε μόνος. Αν στο δούλο δώσει κάποια δούλη γυναίκα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα την ελευθερώσει. Επίσης ένα κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να δούμε στα παλιά χρόνια, στα έθνη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη. Η γυναίκα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά των ανθρώπων από τον άντρα. Η γυναίκα ήταν εντελώς υποτελής. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έφερε τη γυναίκα να είναι ίσα με τον άντρα. Είναι φοβερό να διαβάζουμε πώς ήταν η ανθρωπότητα,
πως είναι η ανθρωπότητα σήμερα έξω από το χριστιανισμό, σε όλες τις άλλες θρησκείες, πολιτισμένες και απολύτιστες, και πως μετέβαλε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού τη ζωή στους άντρες, τη γυναίκα και σε όλη την ανθρωπότητα που έχει σχέση με τον Χριστό. Οι αλλαγές είναι μεγάλες. Γι' αυτό να είμαστε ευγνώμονες που γεννηθήκαμε σε χριστιανική χώρα, αλλά πιο πολύ ακόμη ευγνώμονες να είμαστε που μας πρόσθεσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία Του. Γιατί δεν είναι παραμύθια αυτά που διαβάζουμε, είναι η πραγματική ζωή των ανθρώπων, η οποία συνεχίζεται να είναι έξω από τον χριστιανισμό, για να μην αναφερθώ σε ιδιαίτερες θρησκείες. Αυτό που λέμε ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, αυτά τα πράγματα ο Χριστός τα έφερε, αδερφοί. Ο χριστιανισμός τα έφερε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί μου, να χαιρόμεθα, να ευχαριστούμε το Θεό. Εάν όμως και όταν η Εκκλησία του Χριστού αποστάτησε ή άνθρωποι αποστάτησαν ή αποστατούν, εκεί γίνονται χειρότεροι από την ή άλλη. Χειρότεροι. Γιατί το θέμα είναι πνευματικό και πάντοτε το θέμα είναι πνευματικό. Πάντοτε. Όταν ελευθερώσει ο Θεός έναν άνθρωπο, λέει ο Χριστός, και τον καθαρίσει και τον αγιάσει, και αυτός αποστατήσει, τότε το δαιμόνιο που έφυγε από αυτόν τον άνθρωπο που τον πείραζε θα επιστρέψει, θα δει τον οίκον του καθαρό αλλά κενό χωρίς Χριστό, και καθώς είναι πονηρός ο διάβολος δεν θα μπει μέσα, θα πάει να βρει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα να κατοικήσει μέσα σε αυτόν, και τότε τα έσχατα θα είναι χειρότερα των πρώτων. Δεν είναι λοιπόν να είμεθα μόνο ευγνώμονες για αυτό που, που έκανε ο Θεός και μας έκαμε χριστιανούς, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, αλλά να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Γιατί εάν δεν είμαστε προσεκτικοί στο Λόγο του Θεού, στο Πνεύμα το Άγιο, στην παρουσία του Θεού, αν μας δόθηκαν πολλά, πολλά θα μας ζητηθούν. Και αν μας εμπιστεύθηκε ο Θεός πάρα πολλά, περισσότερα θα μας απαιτήσει. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολλά ζητάμε και μας δίνει ο Θεός, τόσο πιο πολύ με φόβο Θεού πρέπει να ζούμε, με ευγνωμοσύνη προς το Θεό, αλλά και με ιδιαίτερη προσοχή και προσευχή. Γιατί δεν είναι δεδομένη η ευλογία του Θεού στη ζωή μας, ούτε η σωτηρία μας, ούτε η εύνοια του Θεού. Αυτός που δίνει μπορεί και να πάρει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό απαραίτητη προϋπόθεση στη χριστιανική μας ζωή είναι πρώτον απ' όλα ο φόβος του Θεού. Γι' αυτό και λέω ο Λόγος του Θεού, αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι αυτός που δίνει σοφία στον άνθρωπο, σύνεση στον άνθρωπο. Ο φόβος του Θεού είναι αυτός
που οδηγεί τον άνθρωπο στο να πράττει το θέλημά του. Όταν ο άνθρωπος όμως ξεφύγει, έστω και λίγο, από την παρουσία του Θεού, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι χάνεται ο φόβος του Θεού. Χάνεται η ευσέβεια, χάνεται η ευλάβεια του ανθρώπου. Και το αποτέλεσμα είναι καταστροφή. Ας συνεχίσουμε όμως. Όταν λοιπόν αγοράσει κάποιον για δούλο ένας και του δώσει δούλη για γυναίκα και παιδιά, όταν θα φτάσει στο έκτο έτος να τον απολύσει, δεν του δώσει και τη δούλη που του χάρισε, γιατί είναι δική του. Καλά, δεν έγινε γυναίκα του, δική του είναι. Δεν είναι για 6 χρόνια, όχι. Δική του είναι. Για 6 χρόνια, το 6 χρόνια, ο 7ος, το 7ο έτος αφέσεως ίσχυε μόνο στους δούλους, τους άντρες. Φοβερό. Αλλά ξαναλέω, ρίξτε μια ματιά στις εφημερίδες και στα νέα να δείτε πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι έξω από το Χριστό στις γυναίκες, στα παιδιά, στα κοριτσάκια, αλλά και μεταξύ τους. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε αυτή την νομοθεσία για να προστατεύει τους ανθρώπους, τους αδύναμους από τους ισχυρούς. Για προστασία είναι όλα αυτά. Γιατί δεν του δίνει τη δούλη? Γιατί δεν τον εμπιστεύεται ότι θα συμπεριφέρεται σωστά. Εκτός, λέει, και αν αυτός, τον οποίον έχει υποχρέωση τον έκτο έτος να τον απολύσει, το 7ο έτος της αφέσεως πραγματικά, πει αγαπάω, να εδώ η αλλαγή μεγάλη, αγαπάω το δούλο μου, την γυναίκα μου, αγαπάω τα παιδιά μου, αγαπάω τον Κύριό μου και αποφασίζω να μείνω δούλος. Αυτός ήταν ο δούλος ο οικογενής, αυτός ήταν ο πες ο λεγόμενος. Έπαιρνε δηλαδή τη μορφή του παιδός. Ήτανε ο συνεχόμενος δούλος, αγαπητός. Γι' αυτό και ο Πατέρας Θεός στο προφητικό του λόγο, όταν μιλάει για τον Χριστό και λέει «Ιδού ο δούλος μου», τον αναφέρει «Ιδού ο πες μου». Τον είχε σαν παιδί, σαν παιδί του. Εάν τώρα κάποιος πουλήσει τη θυγατέρα του για δούλη, δεν θα εξέλθει όπως εξέργονται οι δούλοι σε 6 χρόνια. Δεν ισχύει αυτό για τις γυναίκες. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες είναι υποδέστερα πλάσματα την εποχή εκείνη. Εντελώς υποδέστερα. Εάν μάλιστα η δούλη, η θυγατέρα η οποία πωλήθηκε σαν δούλη, δεν αρέσει στον Κύριο που την αγόρασε και ο οποίος την ραβωνιάστηκε στον εαυτό του, τότε όταν δεν τη θέλει, δεν την αρέσει για να την προστατεύσει, γιατί φαντάζεστε και σήμερα ακόμη να έχεις μια γυναίκα που δεν σ' αρέσει και δεν τη χωνεύεις, τι ταλαιπωρία θα έχει αυτή η γυναίκα. Σκεφτείτε τότε. Εάν δεν του αρέσει αυτή την οποία αγόρασε για δούλη και για γυναίκα του, τότε είναι υποχρεωμένος να την απολυτρώσει, αλλά προσοχή να μην τη δώσει σε εθνικό, γιατί με τους εθνικούς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο άνθρωπος του Θεού, ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης. Αν όμως αγόρασε τη θυγατέρα κάποιου και την αραβώνιασε με τον ιόν αυτού, τότε θα κάνει προς αυτήν σύμφωνα και σαν να ήταν θυγατέρα του. Τη νύμφη στην Παλαιά Διαθήκη την θεωρούσε ο πεθερός θυγατέρα, και είναι κόρη του γιού του, άρα θυγατέρα του. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη τις νύφες και τους γαμπρούς σαν παιδιά μας αληθινά.
Διαφορετικά αγαπάμε με προσωποληψία και όταν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία σε εμάς αυτό. Δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν η νύφη με βάση την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού θεωρείται και έπρεπε να θεωρείται από τον πεθερό σαν θυγατέρα. Αν όμως λάβει στον εαυτό του άλλη δούλη για γυναίκα, πάλι σπλαχνίζεται ο Θεός την πρώτη και επεμβαίνει για να την προστατεύσει. Γιατί εάν τα άλλα κράτη παίρνανε μια δούλη που την αγάπα δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, τις προηγούμενες δεν τις λογαριάζανε καθόλου. Τις είχανε για βάσανο, βασανιστήριο στη ζωή. Θυμάμαι, είχα πάει στην Ιγυρία και είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που ήταν ειδωλολάτρης, παγανιστής. Και αφού μιλήσαμε για τον Χριστό, ήταν πολλοί χριστιανοί, πίστεψαν πολύ στο Χριστό και μου λέει αυτός, εγώ μου λέει έχω 44 γυναίκες. Κοίταγα καλά, καλά. Ποια είναι, μου λέει, η γυναίκα μου. Τι να του απαντήσω τώρα. Αλλά πιστεύω ότι με φώτισε ο Θεός. Και του λέω, η πρώτη. Με κοιτάει, αγριεύει και μου λέει, αυτή είναι γριά. Τόσο ήθελε την τελευταία που ήταν η πιο νέα. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν το ξαναείδα. Αλλά όταν ο άνθρωπος ξεφεύγει από το θέλημα του Θεού, γίνεται βάρβαρος. Ο Θεός να μας φυλάει. Και επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα οι καλοί χριστιανοί, γιατί σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου. Ξέρετε θα πει να σκληρύνει η καρδιά του χριστιανού και να αποβάλει την αγαθή του συνείδηση. Να βαγεί την πίστη με αποτέλεσμα να ταλαιπωρεί κάθε έναν που αγγίζει. Με ταλαιπωρία απίστευτη. Βάρβαρος. Γιατί? Γιατί μέσα του μπαίνουν πια 7 δαιμόνια πονηρότερα από αυτό που είχε πριν αναγεννηθεί, πιστέψει και βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο ίσως. Όταν βλέπεις άνθρωπο που έχει αποστατήσει και έχει αρνηθεί το Λόγο του Θεού, να προσέχεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Να προσέχεις. Πώς να προσέχεις? Με τη σοφία που θα σου δώσει ο Θεός. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν γίνεται αυτό άμεσα, γιατί μπορεί ο άνθρωπος, ο αποστάτης, δεν μην έχει αποστατήσει πραγματικά. Δηλαδή να είναι σε αδυναμία. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σε μας. Λέει, τον καιρό της αγνίας πρώτον τον παραβλέπει ο Θεός. Όταν δεν ξέρει, ο Θεός δεν τον θεωρεί αποστάτη. Ή όταν δεν μπορεί, είναι σε αδυναμία, τον θεωρεί αποστάτη. Όταν όμως με επίγνωση αλλά και με δύναμη, ενώ μπορεί, αποστατεί, αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Και επικίνδυνος ιδιαίτερα για τα παιδιά του Θεού. Εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν θα τον αποφεύγουμε, αντιθέτως θα προσευχόμαστε. Αλλά θα προσέχουμε. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε πια με έναν πεσμένο. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο επικίνδυνο. Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος που έχει 7 δαιμόνια πονηρότερα είναι άκρος επικίνδυνος. Άκρος επικίνδυνος. Δεν σημαίνει όμως, επαναλαμβάνω, ότι δεν τον αγαπάμε. Αντιθέτως, πιο πολύ
και προσευχόμαστε πιο έντονα. Αλλά προσέχουμε, αγρυπνούμε. Δεν μπαίνουν μέσα η ζήλια, η κακία, ο φόνος, ο φθόνος, τα έργα τα πονηρά. Έχουν δει τα μάτια μου τέτοιες καταστάσεις απίστευτες. Δεν θέλω να αναφερθώ, ο Θεός να μας φυλάει, αλλά πρέπει να αγρυπνούμε και να προσευχόμεθα όταν ζούμε πλησίον σε τέτοιους ανθρώπους που με επίγνωση και με όλη τη θέλησή τους έχουν απορρίψει τον Χριστό, την Εκκλησία. Γιατί τον Χριστό πώς τον απορρίπτεις? Απορρίπτοντας την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία τι είναι? Το σώμα του Χριστού. Πρώτα απορρίπτεις έναν αδερφό 5-10, μετά απορρίπτεις τους πρεσβύτερους, μετά απορρίπτει ο άνθρωπος αυτός τον ποιμένα, μετά απορρίπτει τους προεστώτες, μετά απορρίπτει την Εκκλησία και μετά απορρίπτει και το Θεό. Αυτή είναι η πορεία των ανθρώπων αυτών, που δεν είναι σιγά σιγά, ανάλογα με τη μορφή της αποστασίας, είναι ταχύτατα. Αυτόν τους ανθρώπους πρέπει ιδιαιτέρως να τους προσέχουμε, να φυλατώμεθα, να προσευχόμεθα, να τους αγαπάμε, αλλά με φόβο Θεού θα στεκόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα σκεφτούνε. Όπως ένα πονηρό άνθρωπο δεν ξέρεις πώς θα τη δράσει. Πονηρός αυτός. Δεν ξέρεις πώς θα σκεφτεί, πώς θα τη δράσει, τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτοι. Και είναι απρόβλεπτοι γιατί δεν είναι μόνοι τους, αλλά έχουν επιρροές από 7 πονηρότερα πνεύματα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αλλά και εμείς να φυλάμε οι γυναίκες τον άντρα τους, οι άντρες τις γυναίκες τους, οι γονείς τα παιδιά τους και όλοι μαζί τον εαυτό μας και την Εκκλησία. Μάλιστα, πάνω σε αυτό, αν το βρω, λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι φοβερό. Αν το σκεφτείς, λέει λοιπόν στην Εκκλησία όταν απεχαιρετά στους Εφεσίους, διότι εξεύρω τούτο ότι μετά την αποχώρησή μου θέλουσι εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών θα σηκωθούν άνθρωποι, λαλούτες διεστραμμένα για να πείσουνε μαθητάς, θα τους φέρουν κοντά τους. Ο δε Απόστολος Ιωάννης, όταν μιλάει για τους πολλούς αντίχριστους που υπάρχουνε σήμερα μέσα στην ανθρωπότητα, λέει εξ ημών εξήλθον. Ακούτε? Δεν είναι από τον κόσμο? Όχι. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών. Διότι αν ήσαν εξ ημών, ήθελον μεν με θυμών. Αλλά εξήλθον δια να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι όταν έχουμε να κάνουμε με άλλα πνεύματα. Ο Θεός να φυλάει τις οικογένειές μας, τα παιδάκια μας, αλλά και εμείς να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Εάν λοιπόν, επανέρχομαι, λάβει άλλην δούλη και την κάνει γυναίκα του, ο Λόγος του Θεού λέει δεν τους εγκαταλείψεις, δεν την πρώτη, αλλά αντιθέτως δεν θα τη στερήσεις την τροφή, δεν θα την εκτρέφεις, όπως λέει στην Καινή Διαθήκη τη γυναίκα σου, ούτε τα ενδύματα αυτής θα την περιθάλπτεις και το χρέος του γάμου προς αυτήν θα εκπληρώνεις. Εάν αυτά δεν κάνεις, τότε είσαι υποχρεωμένος
να την αφήσεις ελεύθερη και είναι ο μόνος λόγος που ελευθερώνεται η γυναίκα και μάλιστα δωρεάν χωρίς αποζημίωση, θα τολμούσα να πω με σημερινές λέξεις. Είναι όταν την έχεις αγοράσει και δεν μπορείς να της δώσεις αυτά που τους έχεις υποσχεθεί. Αυτό δεν είναι διαζύγιο, γιατί μιλάμε για δούλους και για δούλες. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη μιλάει πάλι ο Θεός για δούλους και για δούλες. Και θα διαβάσουμε πρώτα από τον Πέτρο που μιλάει για οικέτες. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την ελληνική γλώσσα, γιατί τη λέξη δούλος ή υπηρέτης την περιγράφει με πολλές λέξεις που είναι τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη, και θα ήθελα να το πω. Πρώτον είναι υπηρέτης, δηλαδή εργάτης έργου τεινός. Τον αγοράζεις για να σου εργάζεται το έργο σου. Αυτό ήταν ο υπηρέτης. Που μπορεί να είναι εκούσιος, δηλαδή θέλω, μπορεί να είναι και ακούσιος. Ο δούλος όμως είναι σκλάβος, υπόδουλος, αγορασμένος, ακουσίος. Δηλαδή ή τον έχεις υποδουλώσει στον πόλεμο ή τον έχεις εξαγοράσει από χρέος χωρίς να θέλει αυτός. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή δουλείας. Υπάρχει καλύτερη μορφή δουλείας που είναι ο πες. Ο πες είναι δούλος που αγαπάει, αγάπησε τον Κύριό του, τον αγάπησε ο Κύριός του και έγινε μόνιμος, δεν τον ελευθερώνει στα 6 χρόνια, είναι για όλη του τη ζωή. Πες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ήταν του εκατόνταρχου ο δούλος, ο άρρωστος, στον οποίο ζήτησε από τον Χριστό βοήθεια να τον θεραπεύσει και τον θεράπευσε. Αλλά το πιο ωραίο παράδειγμα του παιδός είναι ο Ιησούς Χριστός στα μάτια του Θεού. Ιδού ο πες μου στον οποίο ευαρεστήθην. Για όλη μου τη ζωή δούλος, αλλά σαν παιδί μου. Όχι παιδί μου, σαν παιδί μου. Ενώ η νύφη τι είναι, θυγατέρα μου. Δεν είναι σαν θυγατέρα μου. Ο δούλος αυτός λοιπόν που αγάπησε τον Κύριό του και τον αγαπάει ο Κύριός του είναι σαν παιδί του. Μετά είναι ο οικονόμος. Ο οικονόμος είναι ο ικανός άνθρωπος, όπως ήταν ο Ιωσήφ πουλημένος δούλος στον Πετεφρή, και ο Πετεφρής του εμπιστεύθηκε όλα τα υπάρχοντά του να τα διαχειρίζεται. Υπήρχε οικονόμος εκούσιος και ακούσιος. Ο εκούσιος οικονόμος ήταν αυτός που πήγαινε, γιατί τον προσλάμβανε ο οικοδεσπότης, να οικονομεί, να διαχειρίζεται την οικονομία του, σαν γενικός διευθυντής θα λέγαμε σήμερα. Όμως υπήρχε και ακούσιος, ένα σκλάβο όπως τον Ιωσήφ, διεπίστωνε ότι έχει πολύ μεγάλα προσόντα, ήταν έντιμος, ήταν καθαρός και ό,τι έκανε ο Θεός το ευόδωνε και τον έκανε οικονόμο. Πάλι για όλη τη ζωή. Βέβαια, ο Πετεφρής ήταν εθνικός, οπότε από εκεί δεν μπορούσε να ελευθερωθεί ποτέ ο Ιωσήφ, αν ο Θεός δεν τον ελευθέρωνε. Έπειτα ήταν ο διάκονος ή θεράπων. Ο διάκονος είναι εκούσιος ή ακόμη και αγγελιοφόρος. Οι διακονήσαντες, καλώς διακονήσαντες, είναι αυτοί που εκουσίως παραδίδουν τον εαυτό τους εις υπηρεσίαν και μάλιστα υπηρεσίαν αξιότιμο. Τέλος ήταν ο οικέτης. Ο οικέτης ήταν αυτός που πήγαινε σε πλούσιο και ζητούσε βοήθεια, γιατί δεν είχε να φάει, δεν είχε να ντυθεί, δεν είχε, και του λέει δώσε μου δουλειά, σε οικετεύω, δώσε μου δουλειά να σε υπηρετώ και εσύ θα μου δίνεις φαΐ, τροφή, στέγη και ξέρω εγώ τι άλλη συμφωνία κάνανε. Ήτανε εκούσιος μετασυμφωνίας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ελληνική γλώσσα, αδερφοί, γιατί είναι απίστευτα λεπτομερής. Ο Απόστολος Πέτρος, λοιπόν, στη σελίδα, αν θέλετε να ανοίξουμε, 1075, μιλάει για τους οικέτες, που όπως είπαμε, οικέτης είναι ο οικούσιος δούλος. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους οικέτες, στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά με τη σημερινή μορφή
δουλείας που είναι η εξαρτημένη εργασία. Όχι ελεύθερος επαγγελματίας, ο υπάλληλος θα λέγαμε. Είτε δημόσιος, είτε ιδιωτικός, εξαρτημένη εργασία. Πηγαίνω γιατί δεν έχω λεφτά και λέω με προσλαμβάνεις να σε υπηρετώ. Κοιτάει τα προσόντα μου ο οικοδεσπότης, μου λέει όχι ή ναι. Και όταν με προσλαμβάνει, κάνουμε συμφωνία τι δουλειά θα κάνω. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος τώρα να περιγράψει πώς πρέπει να είναι οι ηκέτες μέσα στη χριστιανική ζωή. Λέει λοιπόν, οι ηκέτες, στο 18 εδάφιο, σελίδα 1075, υποτάσσεστε εμπαντή φόβο εις τους Κυρίους σας, όχι μόνο εις τους αγαθούς και υπηκείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Ο ηκέτης σημειωτών μπορούσε να φύγει όποτε ήθελε. Δηλαδή πήγαινε, συμφωνούσε και αν δεν ήταν έτσι πως τα ήθελε τα πράγματα, εγκατέλειπε και έφυγε, όπως και σήμερα. Η εντολή λοιπόν του Θεού, του Λόγου του Θεού είναι οι ηκέτες να υποτάσσεστε με κάθε φόβο Θεού εμπαντή φόβο εις τους Κυρίους σας. Να μην φοβάστε, όχι με φθαλμοδουλίας, λέει ο Απόστολος Παύλος αλλού, ούτε με φόβο ανθρώπινο, αλλά θα υποτάσσεστε στους Κυρίους σας, τα αφεντικά σας, τον προϊστάμενό σας, στο διευθυντή σας, θα υποτάσσεστε με φόβο Θεού και προσοχή, όχι μόνο στους αγαθούς και επιικείς που μπορεί να είναι κάποιοι, αλλά ακόμη και στους διεστραμμένους, πάντοτε εν Κυρίω. Σε αυτούς δηλαδή που εκμεταλλεύονται τον άλλον. Πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι επιικείς και αγαθοί που έχουν στη δούλεψή τους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν και διεστραμμένοι που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Εάν αποφασίσεις να μείνεις γιατί είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη σου, με φόβο Θεού θα πρέπει να υποτάσσεσαι σε αυτούς. Γιατί αυτό είναι η χάρη του Θεού. Να υποφέρει κάποιος λύπες επειδή φοβάται το Θεό, δια την εις των Θεών συνείδησιν, επειδή φοβάται το Θεό, πάσχων όμως αδίκως. Δηλαδή, όταν πάσχεις αδίκως από τον προϊστάμενο, τον διευθυντή, το αφεντικό, αυτό είναι χάρις Θεού. Περίεργο, ε. Είναι χάρις Θεού, διότι ποια δόξα, όχι μόνο χάρις και δόξα, ποια δόξα είναι αν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Εάν όμως αγαθοποιούντες τους διεστραμμένους, προϊστάμενους διευθυντές αφεντικά, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε τούτο, είναι χάρις παρά το Θεό. Δηλαδή βρίσκεις χάρη από το Θεό. Θα κάνει χάρη ο Θεός. Είσαι μέσα στη χάρη του Θεού. Αν όμως αντιστέκεσαι, είσαι έξω από τη χάρη του Θεού, λέει ο αψευδής λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού δεν είναι απλό. Και ακόμη καλύτερα ή περισσότερο, δεν μπορείς να σε εκτελεστείς του λόγου του Θεού, εάν δεν βρεις χάρη από το Θεό. Διότι γι' αυτό προσκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνουν παράδειγμα σε εμάς, σε εσάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Να γιατί είναι χάρις και δόξα, γιατί γίνεσαι μιμητής του Παύλου και του Χριστού. Είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Και στη συνέχεια, μιμητές του Θεού γίνεστε και περιπατείτε αγάπη, αλλά αυτό απευθύνεται περισσότερο στα αφεντικά, στους Κυρίους. Ο οποίος, Ιησούς Χριστός,
αμαρτία δεν έκανε, ούτε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ο οποίος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, λιδωρούμενος, και πού αναφέρεται, στους οικέτες. Μην ξεχνάμε ότι η οικέτης θέλει και κάθεται, ή είναι αναγκασμένος να κάθεται, ή δεν μπορεί να φύγει, όχι γιατί του απαγορεύεται, αλλά γιατί δεν έχει που να πάει, που να μείνει, τι να φάει, πώς να ζήσει. Γιατί λιδωρούμενος ο Χριστός, έτσι και ο οικέτης, δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά τι έκανε. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Ήλπιζε εις τον Θεό. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, ο οποίος εν τέλει, κοιτάξτε τι ωραία που απευθύνεται στους οικέτες, αυτός ο Ιησούς Χριστός, που λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτός, τα σαμαρτίας ημών εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Μας έσωσε. Δηλαδή, σαν οικέτης, εάν συμπεριφέρεσαι όπως ο Χριστός, θα σώσεις, γι' αυτό είναι δόξα Θεού και χάρη Θεού, σου δίνεται η ευκαιρία να σώσεις τα αφεντικά, τους διεστραμμένους. Αλληλούια, αδερφοί. Γι' αυτό ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν σε μετάνοια. Και όπως έστειλε τον Ιησού Χριστόν πρόβατο για τη σωτηρία των ανθρώπων, έτσι πολλές φορές στέλνει πρόβατο για τη σωτηρία κάποιον ή κάποιον. Μερικές φορές στέλνει μία γυναίκα πρόβατο για να σωθεί ο άντρας της, που δεν σώζεται παρά μόνο από αυτή τη γυναίκα. Σκληρός, αμετανόητος, την έστειλε πρόβατο για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και όταν τη χωρίσει, ο Λόγος του Θεού λέει «Δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς». Γιατί είναι διεστραμμένος, είναι κακοήθης, αλλά ο Θεός τον αγαπάει και θέλει σαν πρόβατο που είσαι να σε χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία του. Στέλνει άντρα. Και λες, μα αυτός ο γάμος ήταν από το Θεό, δεν ήταν από το Θεό. Είναι πρόβατο για τη σωτηρία αυτής της γυναίκας της διεστραμμένης. Είναι απίστευτος ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό τον αγαπάμε πολύ. Στέλνει πρόβατο σε μία υπηρεσία, σε ένα έργο. Αλλά το πρόβατο αυτό πρέπει να σταθεί σαν πρόβατο. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλη, αλλά ήλπιζε σε αυτόν που κρίνει δικαίως και ανασταίνει και τους νεκρούς, να τον σώσει. Χάρις, δόξα Θεού είναι. Να ταλαιπωρήσει για το έργο του Θεού, για τη σωτηρία κάποιου, κάποιον. Ιδιαίτερη χάρις, ιδιαίτερος μισθός. Και όταν ο χριστιανός αντιλαμβάνεται την αποστολή του, τότε έχει λόγους να υποτάσσεται εν παντή φόβο Θεού στους Κυρίους, ακόμη και στους διεστραμμένους. Αν είναι αγαθός και επιοικής, βρήκε χάρη από το Θεό και θα περάσει καλά. Πάλι μπορεί ανάπιστος, αγαθός και επιοικής να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία. Αλλά και τους διεστραμμένους, δεν μπορούσε να το πει ότι είναι διεστραμμένος, φύγε. Όχι, δεν του λέει φύγε. Του λέει πάσχον δεν θα απειλείς. Λιδωρούμενος δεν θα αντιλιδωρείς. Θα εμπιστεύεσαι σαν πρόβατο, σαν τον Χριστό, τον εαυτό σου στον κρίνοντα δικαίως, και θέλω να τον σώσω αυτόν. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί αυτός. Γι' αυτό ο Χριστός δεν μας τα κρύβει αυτά. Μας λέει, «Δου εγώ σας στέλνω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Και αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρις χρωστείτε εις εσάς. Αν αγαπάτε αυτούς που σας μισούνε, τότε σας χρωστάω χάρη. Σε σου χρωστάει χάρη ο Θεός.
γιατί σε χρησιμοποιεί σαν πρόβατο και το εξηγεί. Ο οποίος δούλος του Θεού, γιατί όταν γίνεσαι οικέτης είσαι, δεν πάβεις να είσαι δούλος του Θεού, στο να κάνεις το θέλημα του Θεού, στο να εργαστείς το έργο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, των διεστραμμένων, ο οποίος τα σαμαρτίας ημών εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά την αμαρτία, διότι εσείς υπήρχατε πρόβατα πλανόμενα. Αυτοί λοιπόν οι διεστραμμένοι στα μάτια του Θεού είναι πρόβατα πλανόμενα. Απίστευτο. Και αυτοί οι διεστραμμένοι μπορεί να είναι γείτονες, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος που τον έφερε ο Θεός δίπλα σου, πατέρα σου, μητέρα σου. Υπάρχουν διεστραμμένοι γονείς πάρα πολύ. Αν υπάρχουν, λέει. Διότι και εσείς υπήρχατε πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστράφετε εις τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Η ελπίδα λοιπόν του Χριστού είναι όλα τα αφεντικά όταν στέλνει κάποιον δούλο ο Θεός ή οικέτη να σωθούνε. Αλλά και όταν ο Κύριος είναι δούλος Θεού, τότε το χαρακτηριστικό του είναι η αγάπη του Θεού στην καρδιά του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όπως παραδείγματος χάρη ήταν ο Φιλήμωνας, που Ονήσιμος ήταν δούλος, πονηρός, κακός, τον έκλεψε, τον αδίκησε και έφυγε, αλλά ο Απόστολος Παύλος τον έστειλε και του λέει «Δέξου τον τώρα σαν τα σπλάχνα μου». Σώθηκε. Εσύ θα είσαι η αιτία να διατηρηθεί η σωτηρία του. Τελειώνοντας, αδερφοί, πρέπει να τονίσω ότι ό,τι και να σε έχει κάνει ο Θεός, Κύριο, δούλο, πατέρα, μητέρα, αδελφό, αδερφή, παιδί, γείτονα, υπάλληλο, δεν πάβεις να είσαι δούλος Θεού, ώστε να υπηρετείς Αυτόν που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε μετάνοια. Δεν πρέπει να ξεχνάς, να ξεχνάω, κανείς μας να ξεχνάει, ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν ζεις, κακίας, μοχθηρίας, αμαρτίας, καλοσύνης, επιείκειας, είσαι δούλος και δούλη. Αμήν.